Hi guys, στο σημερινό δρομολόγιο θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Θα διασχίσουμε τη Λιθουανία από δυτικά προς ανατολικά, πάλι, αλλά πιο βόρεια, στο βόρειο μέρος της χώρας. Θα φύγουμε από Λετωνία όμως, σύνδρομη Λιθουανία, από Λιεπάγια. Θα κατέβουμε Λιθουανία, θα κάνουμε μια παράκαμψη εδώ να δούμε, να ανακαλύψουμε μια πόλη πολύ μικρή, Μαζεϊκιάη. Μετά θα πάμε για Σιαουλιάη. Τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε από εδώ για να την ανακαλύψουμε ή να πάμε από πάνω. Όταν κάνω zoom μου το βγάζει στη μέση. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα. Μετά θα πάμε για Πανεβεζής και θα παραδώσουμε έξω από την Ουτενά. Την Ουτενά έχουμε περάσει για να πάμε πάνω για Ρέζεκνε. Πολύ ωραία διαδρομή και θα με αυτό το δρομολόγιο θα έχουμε περπατήσει το μεγαλύτερο μέρος της Λιθουανίας και θα προχωρήσουμε προς τα πάνω, προς τα βόρεια. Πάμε για Λετωνία και βλέπουμε μετά πού. Αυτά η ώρα είναι. Ξημερώματα. Δεκαοχτώ τόνους πλακάκια κουβαλάμε πίσω στην πλάτη. Τι έχουμε εδώ? Πήρε τις μπιέλες στο χέρι ο αδερφός σου. Τώρα όπως το καταλάβετε από το GPS έχουμε ένα καινούργιο μοντάκι στην παρέα του Χέμιλ στο Root Advisor. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί παίχτες. Εγώ είναι η πρώτη φορά που το βάζω. Και αυτό γιατί δεν έβλεπε καλά τα χιλιόμετρα στο ταφάκι. Το είχαν και ανανεωμένο τώρα για την 1.32. Είναι αυτό για την 1.33. Δεν θυμάμαι. Αλλά μια χαρά δουλεύει. Το μόνο που με χαλάει τώρα είναι στο GPS μέσα που φαίνεται. Στο GPS που έχουμε στην καμπίνα. Φαίνεται σαν το Google Maps. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν ξέρω γιατί μου κάτι στραβά. Και μετά μόλις ανοίγει το zoom χάνεται. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Και υπάρχει και μια γκατζετιά λέει εκεί στο site. Αυτό εντωμεταξύ δεν το αναβάθμισε ο Χέμιλ. Το έχει ένας άλλος πιτσιρικάς το φτιάξει τώρα. Του έδωσε και τα credits, όλα ωραία κύριος. Αλλά έχει μια γκατζετιά λέει μπορείς να... Δεν έχω δει ακόμα τρένο. Οπ. Τρένο και τραμ. Τι κατέμιδες είμαστε ρε αδερφέ. Έχει μια γκατζετιά μπορείς να βγάλεις το όριο ταχύτητας τώρα κάτω που γράφει τα 50 χιλιόμετρα. Μπορείς να το σβήσεις από αυτό το μοντάκι και να φαίνεται μόνο στο GPS το κανονικό. Να τα και τα τραμ, πλακώσαν όλα μαζί. Φυσιολογικό είναι να αργήσουμε να βγούμε λίγο από την πόλη γιατί έχει κίνηση το πρωί στη Λιεπαγιά.
πατινάρει πολύ ο συμπλέκτης. Δεν μπορώ να το συνηθίσω ακόμα. Ναι, είναι πολύ χρήσιμο. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό το μοντάκι και πολύ διακριτικό. Δεν σου χαλάει ό,τι τη... ούτε τη θέα, ούτε τίποτα. Εντάξει, αυτό το GPS δεν χρειάζεται εδώ, κόβει πολύ. GPS έχουμε. Ένα στρέμμα GPS, του 50 κέντα είναι αυτά τα αξεσόρα που είχε δώσει το ταφάκι. Πετρέλαιο περίπου στα μισά. Καλά είμαστε. Έχουν ξετρελαθεί όλοι στα βιντεάκια που τους βλέπω στο YouTube με τις με τα καινούργια τα physics. Είναι όλοι στο πείραγμα και όλοι απότομα τιμόνια και γουστάρω να βλέπουν τις καρότες να πάνε πέρα δόθε. Τι έχουμε εδώ, πάλι χαρτιά. Μπαίνουμε Λιθουανία, ήμασταν Λετωνία τώρα. Στα σύνορα ένα ωραίο βιντεάκι 10 δευτερολέπτων, ένας δικός μας προχθές εκεί στη σελίδα στο Facebook. Λέει ένας τρόπος, λέει, για να μην δώσουμε τα χαρτιά στα σύνορα. Ήταν πίσω από ένα άλλο φορτηγό, με το που ανοίγει μπάρα να φύγει μπροστά, γκαζώνει ο μεγάλος να πούμε και πρέπει να έχει σκάνια, κάτι τέτοιο. Τον παίρνει από πίσω, οπ, πέρασε κι αυτός. Και παίζουν όλοι με τα physics. Πω, χωρίς πλάκα τώρα, ξεστραβώθηκα με αυτό το mod. Πολύ ωραίο. Έχει ό,τι χρειάζεται. Καλά με... Χα, και η ώρα, χρήσιμη είναι πολλές φορές. Ταχύτητα χιλιόμετρα. Λεφτά να φάνε γικότες. Και κοκκινίζει όταν περνάει πάνω από το όριο ταχύτητας όπως τώρα. Πολύ ωραίο. Και διακριτικό. Θα κοιτάξω λίγο να δω μπας και μπορέσω να... να βγάλω αυτό το όριο από κάτω, να το έχουμε μόνο μέσα στο GPS. Το έγραφε αναλυτικά εκεί αυτό στο site, ήθελε μόνο... αλλάζεις ένα αρχείο, μια-δυο γραμμές και κάτι πειράζεις, κάτι αριθμούς. Θα δούμε. Λοιπόν... και 5. Φώτα δεν θέλουμε. Είμαστε μπόμπα.
Για να δούμε λίγο τα πλακάκια πίσω. Πολύ πλακάκια, την καλή καρότσα. Χιλιομετράκια όριο. Εντάξει, υπαρχιακός δρόμος είναι αυτός εδώ. Τώρα αν βρούμε ένα βιτζινάδικο, είχε ένα βιτζινάδικο εδώ πριν μπούμε στην πρώτη πόλη μέσα. Θα κάνουμε ένα φουλάρισμα, καλό να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Αυτό εδώ πάνω τι είναι? Θέλουμε κρασία. Τους άρεσε πάρα πολύ στα physics, όταν στις πρώτες ταχύτητες, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, στην αρχή που έχει πολύ ροπή, που με το πότε πατάγανε γκάζι τέρμα σηκωνόταν η καμπίνα σούζα. Θα ανοίξουν πολλούς ορίζοντες τώρα τα physics αυτά τα καινούργια, και στους modders αλλά και σε μελλοντικά σχέδια πιστεύω της SES. Είναι από τις πιο περίπλοκες λειτουργίες, λέει, στα simulation games, στα physics. Όλα τα άλλα μπροστά σε αυτά είναι παιχνιδάκι. Τι έχουμε εδώ, έχουμε και AdBlue. Α, και την κονσόλα μετά μας τη βγάζει πάνω, ε. Μπράβο. €250. Πολύ δυνατές αναβαθμίσεις αυτές που έχουν κάνει εδώ και το τελευταίο χρόνο. Από τότε που αρχίσανε, που κάνανε τη σπαστή, την πίσω την κοτσαδούρα, πού πάμε τώρα εδώ? Να πάμε κάτω. Από εκεί καταλάβαινες ότι θα έρθουν ωραία πράγματα. Γιατί άλλο να έχεις διπλή καρότσα πίσω τώρα και να μη σπάζει, να είναι μη ρεαλιστικό. Τώρα με τη σπαστή είναι ρεαλιστικό κανονικά, όπως στην πραγματικότητα. Thank you.
Πω, τι είναι αυτή εδώ, ρε. Το GPS μας έβαλε να στρίψουμε εδώ πέρα για να πάμε να ανακαλύψουμε αυτή την πόλη. Γιατί τώρα, λάθος έκανε. Ή μπορείς να στρίψεις εκεί πέρα, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πρώτο σβήσιμο σήμερα. Το ρεκόρ το είχαμε στο προηγούμενο δρομολόγιο. 2 ή 3 ήτανε. Εντάξει, αυτή η πόλη τώρα εδώ δεν λέει τίποτα. Ένας δρόμος είναι επαρχιακός. Αλλά... γιατί να μην την ανακαλύψουμε. Είδα κάτι φωτό από... Ρωσία και Νότια Φιλανδία. Μιλάμε για ομορφιές κατσικαλά, ε. Θα ανέβουμε σιγά σιγά προς τα πάνω. Πού θα πάει? Προς τα Χριστούγεννα πέρα, Ιανουάριο. Θα φτάσουμε. Τώρα στάνιαρε το GPS. Το δείχνει ωραία. Τι έχουμε εδώ, καμενάδες? Παλιά πυρηνικά εργοστάσια. Η Λιθουανία είναι. Τι θα έχουμε? Εντοπίστηκε η πόλη, λέει. Άρα γιατί κάνουμε? Τι να πάμε τώρα και να κάνουμε μέσα, να δούμε τι. Έχεις εδώ μπροστά, όντως, πυρηνικό εργοστάσιο. Επιτόπου στροφή, ποζέρι εδώ στα πυρηνικά και φεύγουμε καρφί για την άλλη την πόλη. Φεύγουμε καρφί για Σιαουλιάι. Μαύρο μερσεντικό, την έφαγε την κλίση. Έτσι είναι τα γρήγορα.
Έχει ωραίες αναλλαγές όμως και αυτό το DLC. Μπαίνεις μέσα στην πόλη, χάνεσαι. Ουρανοξύστες, ιστορίες, γκαράζ, όλα αυτά. Με το που βγαίνεις έξω, άπλα, αχανείς εκτάσεις. 1100 ευρώ, άσε αδερφέ, τα πληρώνουμε. Να το, και εδώ έχει. Άρα και μπορείς να γυρίσεις σαν έξοδο. Μπράβο. Χιλιομετράκια. Τι είπε ο αδερφός. Ανοιχτό καπό.